Καλωσορίζουμε στην Καστοριά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα για την Καστοριά είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια μέρα όπου ξεκινάει ουσιαστικά αυτό που είπαμε από την προηγούμενη χρονιά, η διαδικασία για να καταστήσουμε την Καστοριά ένα διαμετακομιστικό κέντρο που θα έχει logistic και μπαίνει πλέον στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τις μεταφορές. Επισκεφθήκαμε τον αερολιμενάρχη, ο Γενικός θα σας τα πει πιο αναλυτικά, τον ενημέρωσε ότι ήδη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την αναβάθμιση του αεροδρομίου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σκοπό. Και το μεσημέρι έχουμε και την συνάντηση, διακρατική συνάντηση με το αντίστοιχο Υπουργείο της Αλβανίας, ώστε να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσει και η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες, που θα περιλαμβάνει και τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Καστοριάς. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει την διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής μας. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Ολυμπία την Τελιγεωρίτου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Καστοριά, συνεχίζοντας αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε εντάξει ήδη και το αεροδρόμιο και τις μελέτες για τη σιδηροδρομική σύνδεση στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις μεταφορές, κάτι που πρώτη φορά γίνεται στη χώρα. Η Καστοριά πραγματικά μπορεί να είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Η αλλαγή στον τομέα των μεταφορών που έχει συμβεί καταρχήν στο οδικό κομμάτι τα τελευταία 2,5 χρόνια, με την ταυτόχρονη προσπάθεια επέκτασης, εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, καθιστά την Καστοριά ένα σημαντικό σημείο, στόχος, και η παράλληλη λειτουργία του αεροδρομίου ως κάργο, ως εμπορευματικό αεροδρόμιο, η σύνδεσή του με το σιδηρόδρομο και με το οδικό δίκτυο, προκειμένου και με τα όμορα λιμάνια να επικοινωνεί, αλλά και με όλους τους πόρους που απαιτούν οι σύγχρονες λογικές το logistics, οι σύγχρονες λογικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πριν από 1,5 χρόνο που είχαμε ξαναβρεθεί εδώ, πολλοί λέγανε ότι δίνουμε απλά υποσχέσεις. Δεν δίνουμε απλά υποσχέσεις. Υλοποιούμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε, προσπαθούμε να καλύψουμε ένα κενό δεκαετιών, με σίγουρα όμως βήματα, γιατί αυτά προϋποθέτουν σοβαρές και βιώσιμες μελέτες, προϋποθέτουν σοβαρές και σίγουρες διαδικασίες έργων που θα δίνουν πραγματικά προοπτική στην περιοχή. Σε σχέση με το αεροδρόμιο, όπως γνωρίζετε ήδη και με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του σχεδιασμού για την αξιοποίηση όλων των αεροδρομίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραχώρηση που πρόσφατα έγινε. Μεταξύ αυτών είναι και της Καστοριάς, για να προσδιοριστούν οι ρόλοι αλλά και οι μελέτες για το τι ακριβώς θα γίνει σε κάθε αεροδρόμιο. Προφανώς και στην Καστοριά η παράλληλη λειτουργία του ως εμπορευματικό αεροδρόμιο σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι πόροι αποθήκευσης, είτε καθαρής αποθήκευσης είτε ψήξης, προκειμένου να μπορούν να φιλοξενηθούν προϊόντα και να εξυπηρετηθούν κάργο πτήσης. Επίσης, να συμπληρώσω ότι στην μελέτη θα περιλαμβάνεται, από όσο γνωρίζω, ένας δεύτερος διάδρομος για στάθμευση, καθώς επίσης και για αναβάθμιση γενικότερα των χώρων του αεροδρομίου και βέβαια ο πύργος ελέγχου. Αυτά που είπε ο Υπουργός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας? Πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι μελέτες για να είμαστε πολύ σίγουροι στα βήματα που προχωράμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τον Απρίλιο ολοκληρώνεται ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός των Μεταφορών, στο οποίο είναι ενταγμένες αυτές οι διαδικασίες, και αμέσως μετά ξεκινάνε οι διαδικασίες έγκρισης χρηματοδότησης για όλα αυτά τα έργα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στους διευρωπαϊκούς διαδρόμους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, στην πρόσφατη συνεδρία που έγινε στις Βρυξέλλες, το αεροδρόμιο και το σιδηροδρομικό δίκτυο σύνδεσης Καστοριάς έχει ενταχθεί μέσα. Έχει ενταχθεί, και να πούμε επίσης, για να συμπληρώσω, ότι η κρίσιμη
περίοδος για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί σε αυτόν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό είναι η επόμενη πενταετία.